Σε αυτόν εδώ το χώρο, η Ελληνική Εταιρεία Ηθική Συνεργασία με την Εθνική Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας υπάρχει μια ημερίδα με θέμα φιλοσοφική και χριστιανική ηθική. 5 με 8. Σε αυτό το χώρο. Είναι Τρίτη μετά τη Δευτέρα της Καθαρά. Σήμερα, όπως θα ξέρετε, είναι μια ημέρα του σεμιναρίου αφιερωμένη στον αείμνηστο καθηγητή Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη. Προτού κάνω οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, θα ήθελα να χαιρετήσω με χαρά και τιμή τον ακαδημαϊκό και, όπως έχω πει πολλές φορές, πνευματικό πατέρα του σεμιναρίου μας, και επίτιμο πάντα διευθυντή του σεμιναρίου, τον κύριο Ευάγγελο Μουτσόπουλο, ο οποίος θα κάνει και την καθηγητή. Πριν όμως ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά μου, θα θέλαμε να κρατήσουμε ένα λεπτό σιγή στη μνήμη του αείμνηστου δασκάλου μας. Εντάξει, αιωνία του η μνήμη θα ζει πάντα στο πνεύμα και στις καρδιές μας. Επομένως, η παρουσία του θα είναι πάντα έντονη σε όλο τον νοερό χώρο στον οποίο κινούμαστε. Κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Έχουμε την τύχη να έχουμε σήμερα τον αδερφό του κ. Μικρογιαννάκη. Ήθελε να πει κάτι. Ασφαλώς. Αν είναι δυνατός. Ασφαλώς, δεν το εγνώριζα. Συγγνώμη, στο συγγνώμη, δεν το εγνώριζα αυτό. Ο αδερφός του κ. Μικρογιαννάκη, ο κ. Μικρογιαννάκη. Αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε να πείτε κάτι. Στο τέλος. Όποτε και όπως επιθυμείτε. Λοιπόν, οπότε το λόγο έχει. Επευχερή θέλω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο το αφιέρωμά μας αυτό έχει σχέση με τη φιλοσοφία της ιστορίας και όπως είναι γνωστό, ο κ. Μικρογιαννάκης ήταν καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οπότε ο κ. Καθηγητής και ακαδημαϊκός κ. Μουτσόπουλος έχει το λόγο για να κάνει τη δική του εισήγηση. Αποτείνω φόρο τιμής στη μνήμη του Ορδού του εξαίρετου συναδέλφου και φίλου Μικρογιαννάκη. Μου ζητήθη να μιλήσω γι' αυτό. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το πώς διαχρονικώς θεωρήθη η ιστορία της φιλοσοφίας. Και πρώτον, οι αρχαίοι Έλληνες και ο Ηρόδοτος έβλεπαν την ιστορία, τη διαδρομή της ιστορίας της φιλοσοφίας ως μια πολύ περίπλοκη
ιστορία. Δηλαδή, την έβλεπα ως μια ιστορία ευθεία με πολλές, πολλές σαν ψάρι. Δηλαδή, μια διαδρομή με πολλές αντιστρώσεις. Μετά η ιστορία από τους αρχαίους θεωρήθη ως ένας κύκλος και μάλιστα ως απανωτή ο ένας επί του άλλου κύκλη. Τέλος, το 18ο αιώνα ο Βίκο εθεώρησε την ιστορία όχι ως επαναλαμβανωμένη αλλά ως σπυροειδή. Εννοώ ότι κατά τις διάφορες διαδρομές της η ιστορία δεν είναι κυκλική, αλλά επαναλαμβανωμένη κατά καιρούς, ομοιάζει με σπήρα. Δηλαδή, κυκλική με, αλλά σπυροειδής, επαναλαμβάνεται, αλλά όχι, όχι το ίδιο. Επαναλαμβάνεται διαφοροτρόπως. Όχι, διαγράφει μια σπήρα. Αυτό ήταν μια μεγάλη ανακάλυψη. Ο Χέγκελ προσπάθησε να δώσει στην ιστορία της στην ιστορία μερικές διορθωτικές απόψεις από του Βίκο. Αλλά τίποτα το σπουδαίο. Τέλος, ο Wallis, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, εφήρμεσε το ακόλουθο σχέδιο. Ενθυμίστε ότι ο Ιούλιος Κέσαρ ο συγγραφέας του πήγα είδον ενίκησα. Ο Ιούλιος Κέσαρ είχε νικήσει ποιους? Τους Γαλάτες και κυρίως τον Φέρκινγκ Ετόρεξ,
το βασιλέα τους, τον οποίο έφερε στη Ρώμη, στη Ροδέσπιο. Θυμόσαστε τι είπε ο Ιούλιος Κέσαρ προτού διαβεί τον ποταμό Ρουβίκονα? Ο Κύβος ερήφθη. Τι εννοούσα με αυτό? Πίσω από το κεφάλι του είχε άλλες σκέψεις. Άλλη αγιάκτα έστ. Και είχε μία πρόθεση να καταλύσει τη γερουσία, το Σενάτους. Είναι η πρώτη φορά που η ιστορία της φιλοσοφίας, της ιστορίας, παρουσιάζεται διαφορετικά. Έχουμε εδώ μια θεώρηση, θα έλεγα, καιρική. Άλλα λέω και άλλα σκέπτομαι να κάνω. Είναι μια καιρική θεώρηση και αυτό είναι πολύ καινούργιο πάλι. Αυτό έχω να σας πω και περιμένω καμιά ερώτηση. Δεν υπάρχει ερώτησης, άρα... Υπάρχει, ακούτε. Ακούω. Αυτή η έννοια ακούω. Της καιρικότητας προφανώς... Δυνατά. Δυνατά. Η έννοια της καιρικότητας... Ναι. Βγαίνει προφανώς από το καιρός, που σημαίνει κατάλληλος, κατάλληλη στιγμή. Ναι, ακριβώς. Όπως λέμε, καίριο πλήγμα. Ακριβώς. Αυτό όμως είναι στιγμές στην κίνηση της ιστορίας, στιγμές. Δεν μπορούμε να το αναγάγουμε σε νόμο ή σε νομοτέλεια. Έχει να κάνει με πολύ λίγες, σπάνιες στιγμές. Γιατί υπάρχει και το αντίθετο της καιρικότητας. Δηλαδή, να μην πετύχουμε αυτό που άλλα λέγαμε, άλλα κάνουμε και στο τέλος άλλα πετύχαμε. Όχι. Είναι η πρόθεση. Η πρόθεση. Την οποία δεν ονομάζομαι επί του παρόντος. Έτσι λοιπόν. Και θα σας πω ότι μετά από τον Ουέλης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Άλλη ερώτηση. Σήμερα είναι και η παγκόσμια... Δεν ακούω, ακούω. Σήμερα είναι και η παγκόσμια ημέρα, ναι, τιμής της ελληνικής γλώσσας. Παγκόσμια ημέρα... Που τιμά την ελληνική γλώσσα. Χθες ήταν, Η ελληνική γλώσσα είναι διαχρονική και που λέει ρες, πέκ, ρες και πέκ, το ρες είναι το πράγμα. Το πέκ δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αλλά εμένα μου θυμίζει παιχνίδι.
των πραγμάτων. Εμείς έχουμε τέτοια γλώσσα που η ώρα, η οριμότητα με ωμέγα και η ωραιότητα πάλι με ωμέγα και δασία και αυτό, η ωραιότητα δεν είναι το όμορφο, είναι το κέριο της ώρας και εμείς. Και μη μου να παρακολουθήσω μια τέτοια διάλεξη. Ευχαριστώ. Η ώρα είναι και αυτή πολύ σύνθετη. Σύνθετη. Είναι και αυτή κυρική. Τι λέει ο Χριστός στο γάμο της του Κανά? Δεν είναι η ώρα, μου λέει, της μητέρας του που τον προτρέπει να κάνει κάτι. Δεν είναι η ώρα μου. Αλλά, να, άλλο η πρόθεση και άλλο η πραγματικότητα. Μετέτρεψε τις στάχνες με το νερό σε κρασί. Τι άλλο θέλετε? Ποιος είναι? Δεν ακούω. Δυνατά. Δυνατά, ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη μας τιμή η παρουσία σας. Μας τιμάτε και μας κάνετε όλους να μην βλέπουμε τη λάσπη του τρόμου, αλλά να βλέπουμε τα αστέρια. Ο κύριος Νιάρχος, ο οποίος είναι εξαίρετος και τον αγαπάμε όλοι πάρα πάρα πολύ, μας είχε πάει σε ένα ποταμάκι για να μας δείξει τα πάντα ρή του Ηρακλήτου, η μεταβολή του χρόνου από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο, από κλάσμα δευτερόλεπτου σε κλάσμα δευτερόλεπτου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε target oriented, να μπορούμε να αξιολογούμε τις καταστάσεις και τον χρόνο μας. Ναι. Όσον αφορά το θέμα το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, ότι τα πάντα μεταβάλλονται, πράγματι τα πάντα μεταβάλλονται, όπως είπατε, με το στροφείο, και το στροφείο στην αρχαιότητα ήταν ο δίσκος της Φεστού. Ο δίσκος της Φεστού είναι στροφείο. Εγώ ασχολούμαι μόνο με την έρευνα. Το μόνο πράγμα που ξέρω να κάνω είναι έρευνα. Λοιπόν, και απόδειξη των μεταβολών από στιγμή σε στιγμή της καταστάσεως, και γι' αυτό ακριβώς είναι στροφείων, είναι ότι ο Αβραάμ Λίνκον είπε, μπορείς να κοροϊδέψεις μερικούς από τους ανθρώπους, μερικές φορές, αλλά όχι όλους τους ανθρώπους, όλες τις φορές. Πράγμα το οποίο συνέβη προσφάτως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λησμόνησα να σας προσθέσω τώρα που έρχεται ότι ο Χριστός όταν του παρουσίασε τους ελληνίζοντες δήλωσε «Ήγγιγεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Και αυτό επειδή σήμερα γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα. Άλλη ερώτηση? Όχι. Κύριε καθηγητά, εγώ ήθελα να κάνω μία μικρή παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, σχετικά με την καιρικότητα. Ναι, δεν καταλάβω. Ναι. Μίλα μου. Ναι, λίγο πιο δυνατά. Μίλα μου. Έτσι, να ακούω. Ακούτε. Σχετικά με την καιρικότητα, μία παρατήρηση θέλω να κάνω. Σε σχέση με όσα ελέγχθησαν, μην τυχόν πρέπει να πούμε ότι η συνειδησιακή παρέμβαση, η παρέμβαση της συνείδησης, είναι κάτι το κέριο σε σχέση με την έννοια που συζητάμε. Και αυτό έρχεται κάπως σε αντιπαράθεση με την έννοια της νομοτέλειας, της ιστορικοκοινωνικής, την οποία άλλοι θεωρητικοί
θέλαν να επιβάλλουν στη φιλοσοφία της ιστορίας. Ότι το πράγμα πάει το είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Δεν το κατάλαβα. Για παράδειγμα, η ανισματική, η ανισματική ιστορικοκοινωνική νομοτέλεια την οποία είχε συλλάβει η μαρξιστική σχολή είναι κάπως σε αντιπαράθεση με το πνεύμα της καιρικότητας και της συνειδησιακής παρέμβασης. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι η ανισματική ιστορικοκοινωνική νομοτέλεια ταιριάζει με την νομοτέλεια. Η μηδενική ρίζα της λέξεως καιρός είναι κρίσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν, παιδιά μου, ότι αυτό αποτελεί πολύ σημαντική θεώρηση. Λοιπόν, άλλη παρατήρηση ή ερώτηση σε σχέση με τα λεγόμενα του κύριου καθηγητού. Εγώ ήθελα να κάνω μία παρέμβαση με την έννοια ότι... Δυνατά! Η παρέμβασή μου είναι και η επισήμανση ότι πολύ ωραία η λέξη καιρικότητα, καιρός που βγαίνει από την κρίση, κατάλληλη στιγμή να πάρουν τη σωστή απόφαση, αλλά πιστεύω ότι μέσα στη φιλοσοφία της ιστορίας η πιο μεγάλη σημασία και νόημα έχει η έννοια της χρονικότητας. Παραδείγματος χάρη, χρονικότητα είναι ο τρόπος που ζούμε το χρόνο. Είναι άλλο πράγμα η σπαρτιατική χρονικότητα που έχει την έννοια της επανάληψης, άρα της στασιμότητας και είναι άλλο πράγμα η αθηναϊκή χρονικότητα, όπως είχε επισημάνει κάποιες φορές ο κ. Νικολόπουλος, όπου εκεί δεν υπήρχε καμία στιγμή ίδια με την άλλη, υπήρχε συνεχής δημιουργία. Πιο πολύ λοιπόν όλες αυτές τις θεωρίες που λέμε της γραμμικής εξέλιξης έχουν κατά κάποιο τρόπο δεν ισχύουν ούτε της πείρας ισχύει ούτε του κύκλου. Ισχύει στη φιλοσοφία της ιστορίας πια, γι' αυτό και έχουν καταληφθεί και ο Χέγκελ και οι Φυσοκράτες και ο Μάρξ, στην ιστορία υπάρχει δημιουργία και καταστροφή. Και γι' αυτό θα πρέπει κάποτε ο άνθρωπος να αναλάβει ότι αυτός είναι υπεύθυνος για την ιστορία. Αλλά το πιο χτυπητό παράδειγμα είναι ότι ο χρόνος στους Αθηναίους κινήθηκε με ένα τέτοιο τρόπο που βλέπουμε ακόμα και σήμερα μας απασχολεί, γιατί ήταν συνεχής δημιουργία και με καταστροφές. Άρα, συγγνώμη, μιλάτε για διαφορετικές συνθήκες. Είναι ένα συνθηκόν άρα. Δεν έχει το λόγο. Θα σας θυμίσω, θα σας παραπέμψω στο όταν ήρθα από τη Γαλλία ως καθηγητής στην Ελλάδα, η πρώτη μου εργασία που δημοσίευσα στο στην επιτηρίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών της Φιλοσοφικής Σχολής ήταν χρονική και καιρική κατηγορία. Από εκεί λοιπόν θα δείτε τι υπάρχει που διαφέρει στην θεώρηση του χρόνου και του καιρού. Ο Ιπποκράτης
αναφέρει στο έργο του περί υδάτων, ανέμων και τόπων. Πρώτη παράγραφο, ο καιρός οξύς. Και ο Όμηρος μιλάει για τον Αχιλλέα που το σκότωσε ένα βέλος του Έκτορος. Ο Αχιλλές φύγει εις τα Κέρια. Άλλωστε, υπάρχει το δεδομένο ότι ένας γιατί έφυγε στη Φτέρνα, τη Φτέρνα από την οποία το είχε κρατήσει για να το κάνει αθάνατο η Θέτησα, η Θεά Θέτησα. Αλλά η Φτέρνα αυτή ήταν θνήσιμος. Εφύγει πάει στα Κέρια. Τώρα, θα μιλήσω γι' αυτό εν συνεχεία. Μου ζητήθη προηγουμένως από το κύριο Νιάχο να μιλήσω για τον καιρό. Όταν πρώτο πήγα στη Θεσσαλονίκη ως καθηγητής, ο Μακαρίτης Τατάκης, ο οποίος είχε σπουδάσει στη Γαλλία και συνεπώς μιλούσε ορθώς γαλλικά. Δεν λέω με την προφορά, τέλος πάντων. Μου είχε ζητήσει να κάνω εγώ τις εξετάσεις του. Ιούνιος του, δεν θυμάμαι πια ποια χρονιά. Και πράγματι δέχτηκα. Αυτός έφευγε πια. Ήταν μόνιμος. Και το δέχτηκα και έκανα τις εξετάσεις. Ο Πτατάκης είχε μιλήσει ορθώς προφέρον τα περί Δεκάρτ. Μερικοί από τους φοιτητάς του δεν τον είχαν ακούσει. Και όταν σου λέω τι εδιδάχτηκε, τι εδιδάχτηκε, μου είπε ο Δεσκάρτ. Και τότε
θύμωσα και τους έδιωξα και λέγω «Της κάρτος είσαι εσύ». Παραπονέθηκαν στον Κοσμήτορα και ο Κοσμήτορ μου είπε «Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, πρέπει να μην τους διώχνετε. Δώστε τους στο εξής ένα κατάλογο με 20 ερωτήσεις και από αυτό τον κατάλογο να εξεταστούν». Του εφήμωσα και του είπα «Κύριε Κοσμήτορ, θα σας καταγγείλω και εγώ που μου λέτε αυτό το πράγμα. Έκτοτε στους φοιτητάς επέτρεπα να διαβάσουν σε ανοιχτό βιβλίο στις εξετάσεις και τους έθετα γραπτές ερωτήσεις. Αν ψάξετε στο βιβλίο που έχετε διαβάσει και πείτε μου. Οι ερωτήσεις ήταν μέσα από το βιβλίο, αλλά έπρεπε να έχουν διαβάσει το βιβλίο και να μπορούν, ψάχνοντας το βιβλίο το οποίο είχα διαβάσει, να λένε ένα θέμα. Ακριβώς είχα να σας πω για τον καιρό. Έτσι με παρακάλεσε ο κύριος Νιάρχος, αρχικός. Ο καιρός είναι οξύς, αλλά λέει ο Ιπποκράτης. Αλλά εκείνο που απομένει να σας πω είναι ότι ο καιρός ως κρίσης εμφανίζει ο
ορισμένης ιδιαιτερότητες. Υπάρχει και δικό της και ως με συγχωρείτε, δυσκολεύομαι να ομιλήσω και ως συνέχεια μέσα στην ασυνέχεια, αλλά και ως ασυνέχεια μέσα στη συνέχεια. Η κρίση είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαιρηθεί το ίδιο και κάτι που εμφανίζεται ως ενιαίο. Δεν ήθελα να σας πω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Και τόση υπομονή. Λοιπόν, θερμά ευχαριστούμε τον καθηγητή που είχε την ευχαρίστηση να απευθύνει στο ακροατήριο ενδιαφέρουσες απόψεις γύρω από την καιρικότητα, τιμώντας τη μνήμη του αείμνηστου καθηγητή Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, που τυχαίνει να ήταν και φίλος δικός μας, συνεργάτης και φυσικά φίλος και συνεργάτης του κύριου καθηγητού. Τώρα δεν κάνω λάθος, ο κύριος Νιάρχος θα ήθελε να λάβει το βήμα και να κάνει μια σχετική εισήγηση πάλι για τον τιμόμενο καθηγητή. Κύριε Ακαδημαϊκέ και σεβαστέ μας καθηγητά, εκ μέρους όλων των μελών του σεμιναρίου, το οποίο εσείς έχετε ιδρύσει και το οποίο αποτελείτε η πνευματική ψυχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε σήμερα και εκφράσατε τον επιστημονικό σας λόγο εις ένδειξη τιμής προς τον αδοκίτως εκδημήσαντα καθηγητή Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, ο οποίος είναι ο κοσμήτορ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός και αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Η ταπεινή μου εισήγηση σήμερα, αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητού, έχει εμπνευστεί από τα συγγράμματά σας, κύριε καθηγητά, και την προφορική διδασκαλία σας, καθώς επίσης και από τα συγγράμματα του αειμνήστου καθηγητού Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη. Για τον ομιλούντα, ο εκδημής σας καθηγητής υπήρξε ο πνευματικός μου παραστάτης εις των χώρων της ιστορίας και του πολιτισμού από τις ηλικίες των 18 ετών, με είχε δίπλα του. Και αισθάνομαι βαθύτατα λυπημένος για την ευγενία του και οπωσδήποτε το δυσαναπλήρωτο κενό του θα παραμείνει για πολύ χρόνο. Επέλεξα ως σημερινή εισήγηση εις μνήμη του καθηγητού ένα θέμα το οποίο άπτεται της φιλοσοφίας του καθηγητού Ευαγγέλου Μουτσοπούλου. Με εμπνέεται από τα βιβλία σας, κύριε καθηγητά,
Αλλά οπωσδήποτε έχω πάρα πολλά στοιχεία και από τα βιβλία του εκτιμήσαντος καθηγητού. Το θέμα είναι η φιλοσοφία της ιστορίας, μία αξιολογική ερμηνεία της ιστορίας και του πολιτισμού. Η φιλοσοφία, όσο γνωρίζετε, ως γνώση των όντων ή όντα εστίν, είναι γνώση θείονται και ανθρωπίνων πραγμάτων. Η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου, ομοίωση Θεό κατά το δυνατόν ανθρώπο, είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών και κυρίως είναι φιλία σοφίας, όπως διατυπώθη υπό του Πυθαγόρου και εν συνεχεία του Σοκράτους, του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους. Αποτελεί το ύψιστο δημιούργημα του ανθρωπίνου νοός και την θεμελιακή αφετηρία για την ανάπτυξη όλων των επιμέρους επιστημών και των τεχνών. Όντως, διά της φιλοσοφίας επιζητεί ο άνθρωπος να υψωθεί στην θεώρηση της ενότητος της ζωής, της υπάρξεως και της μελέτης του θανάτου. Ορμόμενος δηλαδή εκ των σαφών δεδομένων της ζωής και με βάση το βίωμα της ενότητος του σύμπαντος, επιδιώκει στηριζόμενος ο φιλοσοφών επί του ορθού λόγου κυρίως, αλλά και των άλλων ψυχικών δυνάμεων, προκειμένου να αποκτήσει την έννοια να διεισδύσει στην ουσία της κοσμικής πραγματικότητας. Μέσω της φιλοσοφίας της ιστορίας επιτυγχάνεται η διείσδυση της γρηγορούς της συνειδήσεως όχι μόνο εις το φαίνεστε, αλλά κυρίως και πρωτίστως εις το είναι κάθε ιστορικού γεγονότος, ερμηνεύουσα τους γενικάς αρχάς της ιστορικής πραγματικότητος, επί τη βάση των οποίων δημιουργείται η ιστορική πορεία λαών, κοινωνιών και προσώπων. Κάθε λαός που εμφανίζει ιστορικών βίων ακολουθεί κατά την διαδοχή του χρόνου πορεία ζωής, η οποία συναποτελείται από τα ιστορικά γεγονότα και τα ορθώματα του πολιτισμού. Το ιστορικό γίγνεσθε του λαού χαρακτηρίζεται από την εμπειρία των γεγονότων, ετός των οποίων υπάρχει δημιουργία των συνειδήσεων των πολιτών εκείνων, οι οποίοι δυναμικώς παρεμβάλλουν την προσωπικότητά των εντός του παρόντος. Ακριβώς στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης αναζητεί και όντως ευρίσκει την ιδιοτυπία της ζωής του, καθώς ο νεκόν καθίσταται γενεσιουργός αιτία και εν συνεχεία συντελεστής του ιστορικού γίγνεσθε. Άλλωστε το ιστορικό παρόν προκύπτει τόσο από το εκείς όσο και από το απότερο παρελθόν, το οποίο ούτως ή άλλως αποτελούν το εφαρτήριο μικρού ή μεγάλου άλματος εις το μέλλον. Είναι προφανές ότι ο άλτης εις το εφαρτήριο, ο δυναμικός πολίτης και αθλητής της ζωής, χρειάζεται εξαιρετική προπόνηση πριν ή μετάσχει στην διαδικασία της δημιουργίας του ιστορικού παρόντος, καθώς αυτό απαιτεί την γνώση του παρελθόντος και την προσδοκία του μέλλοντος για να καταστεί ικανός δημιουργός του παρόντος. Τούτου ένεκα το ιστορικό γεγονός λαμβάνει την ή αν έχει αξία ή απαξία από την δυναμική της προθετικότητος αλλά και της δρόσης συνειδήσεως του ανθρώπου, του κατεξοχήν λογικού όδους και τεχνουργού του είναι και του γίγνεσθε. Τα υπό του ανθρώπου ορθούμενα ιστορικά γεγονότα επιδερούνται πάντοτε εν τόπο και χρόνο. Είναι προφανές ότι ο χρόνος συνειδητοποιείται μόνο εντός του ιστορικού γεγονότος, δηλαδή τα ιστορικά γεγονότα συνυφαίνονται με τον χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο χρόνος και η ιστορία είναι έννοια ταυτόσημη, διότι ο χρόνος είναι αρχαιότερος της ιστορίας, αλλά ο χρόνος καθεαυτόν δεν έχει τίποτε το ιστορικό. Μάλιστα δε, ό,τι αξιόλογο γίνεται στην συμβολή του χρόνου, τούτο πάβει κατόπιν να θεωρείται χρονικών, καθιστάμενων υπερχρονικών, δηλώνω ότι έχουν διαρκή ισχύν για το χρονικό μέλλον. Ασφαλώς, δια του χρόνου συνειδητοποιείται σαφώς τα ιστορικά γεγονότα και καθίσταται πλέον ο εμφανής σκοπός της ιστορικής πραγματικότητας. Η ιστορική διαδρομή δεν είναι άχρωμος πορεία διαδοχικών ιστορικών γεγονότων, τυχαίων συμβαινόντων, αλλά δεοντολογικός συντονισμός προσπαθειών πολλών ανθρωπίνων συνειδήσεων κατά την αναλλαγή των ανθρωπίνων γενεών. Υπό την έποψη αυτήν,
Το παρόν τίθεται εις την υπηρεσίαν του μέλλοντος και από την εξυπηρέτηση αυτήν αξιολογείται και το ίδιο. Τα επιμέρους γεγονότα έχουν την ειδική των μερικήν αξία, αλλά τα έχοντα καθολική ισχύν γεγονότα αξιολογούνται αναλόγως προς την θετική ή αρνητική των επιρροήν επί του συνόλου των λαών ή των επιμέρους κοινωνιών. Ποτέ όμως επιμεμονωμένων προσώπων, καθώς οι ιδιοτέλεια εκ των συμφέρων δεν αποτιμώνται ως απορρέοντα από το ιστορικό γεγονός, το οποίο συνάπτεται προς την επιστήμη της ψυχολογίας, γνωστού όντως ότι τα δρόμενα του ανθρώπου εκινούν από το πολιτικό μέρος της ψυχής. Ο ψυχικός παράγων είναι η κατεξοχήν δυναμική του ιστορικού γεγονότος, καθώς όν υποτυπώνονται τα βιώματα και η αξιακή δομή της προσωπικότητος του δημιουργού της ιστορίας. Εμπροκειμένου, επιστρατεύεται ουχή η αυθαίρετος ψυχική παρόρμησης, αλλά το φρόνημα, η σύνεση, η ανδρεία και η δικαιοσύνη, το σύνολο δυνονότητων πλατωνικών αρτών για την όρθωση του αξιολόγου και καθολικής ισχύως ιστορικού γίγνεσθε. Το ιστορικό γεγονός τελείται εντός της κοινωνίας και υπό της κοινωνίας, καθώς η κοινωνία των συνειδήσεων των πολιτών και η από κοινού μέθεξης αυτών η σκηνά και η ψηλά ιδεώδη της πατρίδος, της πίστεως και της οικογενείας των πολιτών αποτελούν το θεμέλιο επί το οποίο στηρίζεται η βούληση των δημιουργών όλων των ιστορικών πράξεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όπως κάθε ελευθερία, κάθε ελευθέρα ενσυνήθως πράξη τίθεται υπό ηθικήν αξιολόγηση. Κατά μείζων αλόγων τα ιστορικά γεγονότα συνδέονται πάντοτε μετά της ηθικής, τόσο ως συνόλου κανονιστικών αρχών διεπουσών το σύνολο των πολιτών, όσον και ως αυτοβεβαίωση της ελευθερίας της βουλήσεως, της προθετικότητος της συνειδήσεως των δημιουργών των ιστορικών γεγονότων. Η εναρμόνιση του ιστορικού γεγονότος μετά του ηθικού νομοτελειακού γίγνεσθε χαρακτηρίζει όντως τα διαχρονικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία δομούν την ροή της ιστορίας. Παραλλήλως, ενώ η ιστορία κινείται εκ των ένδων κατασκοπούς που θέτει η ιδία και είναι εφικτή και πραγματοποιήσιμη, η θρησκεία των μη χριστιανικών λαών, εκτός από την μεταφυσική αγωνία και αναζήτηση, συνιστά μια προσωπικότητα που εν ώψη της σχέσεώς της με το απόλυτο είναι αυτόχρημα και δεκτική των αρχών της ιστορίας. Ιδιαιτέρως, οι πιστεύοντες στη χριστιανική αποκάλυψη είναι μέτοχοι της υπό του Θεανθρώπου Ιησού τομής της ιστορίας και της αποδόσεως σε αυτήν το πραγματικό της νόημα και σκοπών, δηλωνώντας της θέσεως του ανθρώπου ως κέντρου του ιστορικού χρόνου. Όμως, το διαρκές ερώτημα μεταξύ των ενσυνειδήτων πολιτών είναι αν ποτέ υπήρξε ή υπάρχει σχέσεις μεταξύ του παρόντος με τα του παρελθόντος. Υποστηρίζεται υπό πολλών μελετών της φιλοσοφίας της ιστορίας και του πολιτισμού ότι κάθε εποχή δικαιώνει ιστορικός τον εαυτόν της εφόσον κατορθώνει να γράψει εξυπαρχής την ιστορία της ανθρωπότητος. Καταγράφεται ως προϋπόθεσης και απέτησης της ιστορικότητος της ζωής. Όντως, εφόσον κάθε ιστορική εποχή είναι μοναδική και ανεπανάληπτος, διότι δικαιούται να έχει μοναδικόν χαρακτήρα, αποτελεί αυθυπόστατον αξία, διότι απαιτεί για τον εαυτόν της ιδιαίτερων τρόπων ιστορικής γενέσεώς της. Είναι προφανές ότι κάθε λαός που επιθυμεί να έχει ιστορικόν παρόν, δικαιούται να βιώνει κάθε επίτευγμα του πολιτισμού κατά το παρελθόν, με όλη την δυνατή μέθεξη κατά το παρόν του. Διότι βίωση του παρόντος σημαίνει μέθεξη στο παρελθόν και η ιστορικότητα του παρόντος εξαρτάται από την επικαιροποίηση του παρελθόντος. Εν άλλης λόγης, η ιστορικότητα του παρόντος εξαρτάται από την δυναμική μεταστοιχίωση κάθε αξίας του παρελθόντος, την οποία συνεκράτησε η ιστορική μνήμη εντός της με στόχο την μετουσίωση των χυμών του ιστορικού πνεύματος. Εκ των ανωτέρων, είναι προφανές ότι η ιστορία αρχίζει κάθε εποχή και όσον η ιστορική μνήμη περιέχει τα επιτεύγματα χιλιάδων ετών, τόσον κάθε νέα εποχή οφείλει να επιδιώξει μια εντελώς νέα αρχή, την ειδική της ιστορική έναρξη, τη συνειδητή παρουσία της ως του μοναδικού δημιουργού ολοκλήρου του ιστορικού γίγνεσθε. Όντως, ιστορία δεν είναι να διατηρήσει στη μνήμη σου τα γεγονότα του παρελθόντος,
αλλά να έχεις τη δυνατότητα να θεάσεις το παρελθόν, ανασύροντάς το εις το παρόν και βιώνοντας αυτό να δημιουργείς το νέο παρόν, τούτες την των νέων ιστορικών παρελθόν. Διότι ως γνωστόν όταν τον μέλλον καταστεί παρόν, αυτομάτως μετατίθεται εις το ιστορικό παρελθόν. Κατά την απόλυτη των στιγμήν της επικαιροποιήσεως του παρελθόντος, της ανακοινώσεως της συνείδησης της ιστορικής μνήμης, καλείσαι να καταστείς ως ο μοναδικός συντελεστής του γίγνεσθε, αφού καλείσαι από την προσωπική σου ιστορική επιταγή να μεταστοιχειώσεις εντός σου όλο το νόημα της ιστορικής ζωής, να καθιστάς κτήμα σου όλο το υλικό της ιστορίας και να γνωρίζεις, να συνειδητοποιείς πλήρως ότι αυτό που επιτελείς εσύ, ο συγκεκριμένος πολίτης άνθρωπος, αυτήν την απόλυτον καιρική στιγμή δεν δύναται να το φέρει εις πέρας άλλος άνθρωπος και πως αυτό που γίνεται στην εποχή σου δεν είναι δυνατόν να κατορθωθεί εις άλλην εποχή. Καθώς το πνεύμα μιας εποχής δεν αυτοκαταξιώνεται αν δεν σαγηνεύσει την συνείδηση του παρόντος να αναζητήσει την ουσία του και να την καταστήσει αναπόσπαστο τμήμα της νέας δημιουργίας μέσω της μεθέξεώς του εις αυτό. Η θέαση του παρελθόντος αποκαλύπτει την ζωτικότητα των συνειδήσεων του παρόντος, αφού η ζωή του σήμερον συνέχεται μετά του χθες, ως άρρηκτος αυτού συνέχεια και δυναμική. Η ιστορικότητα της ζωής είναι εφικτή, δυνατή και ορατή, εφόσον καταστεί επώνυμος υπό την έννοια της δυναμικής δημιουργής παρουσία της στην πρόκληση και πρόσκληση του αενάως γίγνεσθε κατά την τομή του χρόνου από το μέλλον προς το παρελθόν, δια του νυν, του τώρα, του ερωτήματος, το οποίο τίθεται ενώπιον της συνειδησεώς μας εις όλους τους ανθρώπους, τι πρέπει να πράξω. Ζωή και ιστορία είναι κατ' ουσίαν απειροδύναμοι παράγοντες. Η συνειδητή ζωή οφείλει να επιλέξει την ειδική της μορφή και να δώσει την κατάφασή της σε μια συγκεκριμένη αξία, διότι μόνο δια του τρόπου αυτού γίνεται ιστορική και αποκτά απόλυτον χαρακτήρα, αφού συναντάται το σχετικό μετά του απολύτου, το πεπερασμένο μετά του απείρου. Από την θέση αυτήν δύναται η συνείδηση να έρθει εις διαλεκτική σχέση μετά της ιστορίας, του αποτέλου και του προσφάτου παρελθόντος. Αποκτά ένα ιδιαίτερο γνώρισμα, δυνάμενο να την οδηγήσει στην μοναδική δια αυτήν δημιουργική ενέργεια, προκειμένου να κοινωνήσεις μετά του παρελθόντος των πεπερασμένων, οφείλεις να έχεις ιστορική συνείδηση και προπαντός ιστορική όραση. Εν εναντία περιπτώσει, η ιστορία αυτοκαταργείται. Την ιστορία καταναεί μόνο εκείνος ο οποίος δύναται να τη δημιουργήσει. Πολύ δε περισσότερον δεν δύναται να αποτιμήσει τα ιστορικά γεγονότα εκείνος ο οποίος δεν μετέσχεται εις την διαδικασία του ιστορικού γίγνεσθε, αλλά παραμένει εις την ιστορική αδιαφορία, την ανωνυμία. Και εφόσον ο άνθρωπος αυτός είναι ανιστόρητος, δηλαδή δεν έχουν ιδιαίτερος, δεν δύναται ο ίδιος να συγγράψει ιστορία όπως συνέβη προσφάτως εις την πατρίδα μας με τους γνωστούς και απαραδέκτους δήθεν ιστορικούς συγγραφείς, οι οποίοι κατέστησαν το μη γεγονός γεγονός και το γεγονός μη γεγονός. Και αναφέρομαι εις τα γνωστά σχολικά εγχειρίδια που παραγράφουν και παραερμηνεύουν την ιστορία του τόπου μας. Όταν όμως η ίδια η ζωή εκφραστεί από τον λαό, δηλαδή οργανωθεί εις πνευματική και ηθική δυναμική οντότητα, έχει διαρχίσει να γράφει την ιστορία της, να χαράζει τον χαρακτήρα της εντός του ιστορικού χρόνου. Είναι προφανές και επιστημονικό βέβαιον ότι οι λαοί γράφουν, αλλά και μόνον οι λαοί διαβάζουν και αντικειμενικώς ερμηνεύουν την ιστορία. Οι λαοί είναι η μοναδική δημιουργή της ιστορίας και όχι τα μεμονωμένα πρόσωπα, τα οποία δίδιον συμφέρον είναι δωροδόχοι των ξένων και των γηγενών κέντρων σκοτεινών και αντιλαϊκών και αντεθνικών αποφάσεων. Φιλοσοφία και κοινωνιολογία συμφωνούν πάντοτε ότι ο λαός εμπεριπτεί μία διαλεκτική, καθώς τον έχει διπλή μορφή, είναι ταυτοχρόνως μέγεθος ηθικών και δυναμικών. Εκφράζεται με την ανανεωτική τάση προς την αναγέννησή του και πάντοτε επιδιώκει να δώσει μία διάσταση συνεχείας στο ιστορικό παρόν του. Ενώ το σημείο του παρόντος,
το νυν, το τώρα, είναι πάντοτε μόνο διάστατον. Εις το σημείο αυτό φαίνεται ευκρινώς οι διπλή όψεις του λαού, το παρελθόν και το μέλλον του, αυτό που έχει συντελεστεί και αυτό που πρόκειται να γίνει. Το μέλλον του λαού είναι η ανιστόρητος πλευρά του, είναι η μελλοντική ζωή του, η οποία πρόκειται να καταστεί η ιστορία του. Το παρόν είναι η καιρική στιγμή της δημιουργίας, η άμεσος επαφή μετά τη σαντηρή του ανάγκης της δημιουργίας. Είναι ο μόχθος προς κατάφαση της ιστορικότητος, μέσω της θετικής εκφοράς της συνειδήσεώς του. Ενώ το παρελθόν έχει ήδη λάβει την ιστορική του μορφή μέσω των έργων του πολιτισμού που έχουν ήδη καταγραφεί ως γεγονότα, η ζωή του παρόντος δεν είναι παρά όσο νουπο γίνεται, καθίσταται ιστορική μέσω της ιστορικοποιήσεως του είναι και του γίνεσθε. Πράγματι, το ερώτημα που τίθεται προκειμένου ενώπιον μας είναι πολύ σοβαρό. Εφόσον κάθε ιστορική στιγμή έχει την ειδική της ιστορία, τότε προς τι χρειάζεται η ιστορία του παρελθόντος? Γιατί άραγε μοχθούμε να φέρουμε στην συνείδησή μας την ιστορική πραγματικότητα του παρελθόντος? Η απάντηση είναι πλέον η σαφής. Το παρόν δεν νοείται δίχως το παρελθόν, καθώς ον καθεαυτό προκύπτει από το παρελθόν και περιέχει την προσδοκία του μέλλοντος. Το παρόν υπάρχει στιγμιαίως, διότι αντιμάχεται το παρελθόν, επειδή έχει διαφύγει από αυτό και αγωνιά για την ιστορικοποίησή του, προβλέποντας εις την σωστική για την υπόστασή του παρέμβαση της δημιουργικής συνειδήσεως του λογικού όντως την ονότητα του ανθρώπου. Εκ των ανωτέρων, είναι πλέον ισαφές ότι η σπουδή της ιστορίας, όπως λέγει στο γνωστό βιβλίο του «The Study of History», ο γνωστός Βρετανός ιστορικός Άρνον Τόιμπι, δεν είναι η γνώση του παρελθόντος. Τι έγινε ή τι δεν έγινε τότε, αλλά για να επιτύχει ο άνθρωπος την ειδική του αυτοσυνειδησία, την ειδική του αυτοτέλεια, εφόσον αν τελικώς αποθηθεί στο παρελθόν και τα έργα του πολιτισμού του παρελθόντος, δίχως ταυτοχρόνως να συγκλονίζεται από την κατεπίγουσα ανάγκη της συνειδητής παρουσίας του εις το παρόν, τότε χάνεται και δεν αποκτά τη συνέστηση της ειδικής του ιστορικότητος δια της δυναμικής δημιουργίας του εις το παρόν, το οποίο βιώνει εις εκάστη στιγμή της ζωής του. Η συνεχής αναφορά στο ιστορικό παρόν του παρελθόντος δεν συνιστά μελέτη της ιστορίας, αλλά προσκόλληση σε αυτό, πράγμα το οποίο εμποδίζει τη ζωή να οργανωθεί ως αξία για το πώς ενεργεί η ιδία, για το πώς από απαύλα νοησία και την αδιαφορία προχωρεί προς το νόημα και την δημιουργία. Μόνον ο λόγος αυτός υποχρεώνει την συνείδηση να μελετήσει την ιστορία, δηλαδή ανάγκη να καταστεί ο άνθρωπος διαλεκτικός με την πρόκληση και την πρόσκληση του παρόντος. Ως εκ τούτου, η ιστορία έχει νόημα μόνον για τους ζώντας, δηλαδή τους συνειδητούς πολίτες, εκείνους που επιθυμούν να ζήσουν και δεν θέλουν να μείνουν στην ανωνυμία και την παντελή αμνησία. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που επιβάλλεται συστηματική σπουδή της ιστορίας. Όντως, η νέα κυρίως γενεά των Ελλήνων πρέπει να εμβαθύνει στο νόημα της ιστορίας και του πολιτισμού, προκειμένου να αποκτήσει συνείδηση του εαυτού της, για να επισημάνει τι της λείπει, πόσος είναι ο βαθμός της ανεχείας της εις μορφή και χαρακτήρα. Εμπροκειμένου θεωρείται τεράστιο σφάλμα της εάν επιχειρήσει να αντιγράψει η σημερινή γενεά το ιστορικό παρελθόν της, καθώς θα στερηθεί της μοναδικότητος και πρωτοτυπίας της ειδικής της δικαιωματικής δημιουργίας. Αν αυτό συμβεί, επιπλέον θα τη στοιχίσει την ιδία της ζωής της, διότι ό,τι δημιουργεί ιστορικό σημεία γενεά, δεν είναι δυνατόν η επομένη γενεά να το επαναλάβει επακριβώς. Όπως λέγει και ο μεγάλος καθηγητής Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος εισαγωγικά, δεν μπορεί ποτέ η μεταγενέστερη γενεά να πατήσει στα χνάρια της προγενέστερης, όπως δεν μπορεί τον καρπό που γεννάει και οριμάζει το ένα δέντρο να το γεννήσει το άλλο, κλείνοντα εισαγωγικά. Όντως η νέα γενεά των ανθρώπων που βιώνει το ειδικό της παρόν αναγκάζεται να μελετήσει την ιστορία, διότι επιθυμεί να καθρεπτήσει τον εαυτό της εις τον καθρέπτη των αγώνων
και της δημιουργίας των επερχομένων γενεών, αλλά και των προηγουμένων γενεών. Ακόμη επιθυμεί να καθρεπτήσει τον εαυτό της στα παθήματα και τα δράματα των προηγουμένων συνανθρώπων μας και να εντοπίσει και τον ειδικό της πόνο και να αισθανθεί την ειδική της δημιουργική και καμιά φορά την αγχωτική αγωνία. Όταν η νέα γενιά αντικρίσει το ιστορικό παρελθόν, γεννάται εντός της ειδική της επιθυμία να δημιουργήσει ιστορία και αποκτά το πάθος για την ζωή. Πράγματι, είναι ιδιαίτερο το πάθος της ζωής και ιστορικής δημιουργίας για κάθε γενεά και για την ειδική μας γενεά. Ακριβώς, δίχως το πάθος της νέας γενεάς προς δημιουργία δεν ανανεώνεται ποτέ η ζωή. Δεν συνεχίζει την πορεία της. Η χρονικό της και η ιστορικό της της κοσμικής πραγματικότητας, η οποία λαμβάνει την υπόστασή της μόνο χάρη στην δημιουργική παρεμβατικότητα της γρηγορούς συνειδήσεως των πολιτών. Κύριε Ακαδημαϊκέ, φιλόμουσος ομίγυρης, τελευταίων το ταπεινό αυτό προσωπικό αφιέρωμα εις τη μνήμη του καθηγητού μου και καθηγητού μας Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, θέλω να υπενθυμίσω προς όλους μας πως είναι γεγονός ότι πάντοτε οι νέοι άνθρωποι με τους οποίους ο καθηγητής Μικρογιαννάκης πέρασε όλα τα χρόνια της επηγείου ζωής της. Οι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι φοιτητιώσα νεολαία, μάχονται εντός της ιστορίας και του πολιτισμού για την αξία και το νόημα της ζωής των. Οι νέοι μας σήμερα, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, πάσχουν κυριολεκτικώς για να εξέλθουν από την ανωνυμία και να αποφύγουν την αμνησία που επιφέρει η άγνοια της ιστορίας, καθώς και η άρνηση της παρουσίας των εις την πρόσκληση και την πρόκληση του ομολογουμένως δυσχερούς παρόντος. Όμως, έχουμε όχι μόνο διελπίδος, αλλά μεταβεβαιότητος την πεποίθηση ότι πάντοτε οι νέοι μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, πασχίζουν για να συναντήσουν την φορά του χρόνου, να τη σταματήσουν και να της δώσουν την ειδική των σφραγίδα της δημιουργίας και να καταστήσουν το παρόν τους, το παρόν της ελληνικής νεολαίας, ως παρόν άξιον της ιστορικής διαδοχής των χρονικών στιγμών, ό,τι πιο ευκλές και θετικών δύναται να ορθώσει η γρηγορούσα αυτών συνείδησης. Αυτό, εν ολίγης, είναι περίπου το νόημα της ιστορίας και του πολιτισμού. Αυτή είναι η πλέον θετική αξιολόγηση του είναι και του γίγνεσθε. Η πλέον δραματική πάλι εντός της ιστορίας, όπου ο δημιουργός της ιστορίας, ο άνθρωπος, καλείται κάθε φορά να αποφασίσει εις το ερώτημα, εις το σταυροδρόμι της ζωής του, τι πρέπει να πράξω. Ευχαριστώ. Κύριε Καθηγητά, να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο για την αναδόμηση του χρόνου που έχει επιχειρήσει, καθώς και το ερώτημα που έθεσε ποιος γράφει την ιστορία και με ποιο τρόπο γράφεται. Να σας ευχαριστήσω. Κύριε συνάδελφε, να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι επανελθώ στην Αθήνα, ρώτησα στις εξετάσεις τη φοιτήτρια τι είναι παιδί μου ο καιρός, απάντησης το μετεωρολογικό δελτίο. Έξω, έξω. Σειρά στην των ομιλητών έχω υποφαινόμενος
Θα είμαι πολύ σύντομος. Ο Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, χωρίς να μας ρωτήσει, έφυγε μια μέρα του Γενάρη για την πατρίδα τη δεύτερη του επάνω κόσμου. Και το πιο σπουδαίο απ' όλα, θα πεθάνεις. Ο κεράτιος ο άνδρος θα σου ανοίξει στόμα να περάσεις με το πρόσωπο άσπρο, ενώ και η μουσική θα συνεχίζεται και στα δέντρα επάνω που ποτέ δεν γύρισες να δεις, η πάχνη θα πωλεί ένα-ένα τα έργα σου. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα γνώρισα τον καθηγητή Μικρογιαννάκη. Ήταν τα χρόνια όταν το άτυπο μεταπτυχιακό σεμινάριο φιλοσοφικής ερεύνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διεξήγαγε εδώ τις εργασίες του επί μακρά σειράν ετών με πρόεδρο τον καθηγητή και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Ευάγγελο Μουτσόπουλο, αντιπρόεδρο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Νιάρχο και συντονιστή τον ομιλούντα, μετακινηθέν από τις αίθουσες διδασκαλίας της Φιλοσοφικής Σχολής της Οδού Σόλωνος. Ο καθηγητής Μικρογιαννάκης μίλαγε στο σεμινάριο κατά καιρούς και ανελιπώς, αναπτύσσοντας θέματα της αρμοδιότητας του και ακόμη ήταν συνήθως παρόν στις πολυάριθμες εξορμήσεις που το σεμινάριο επιχειρούσε στην ελληνική επαρχία για να διαφωτίσει τους απλούς πολίτες της περιφέρειας πάνω σε ζωτικής σημασίας θέματα της ζωής, της ιστορίας και του πολιτισμού. Η πρωτοβουλία αυτή του καθηγητού Ευαγγέλου Μουτσοπούλου και του συνεργάτου του Κωνσταντίνου Νιάρχου ήταν, πιστεύω, η σημαντικότερη προσπάθεια πανεπιστημιακού δασκάλου να συμβάλλει στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και στην διάνοιξή του στην κοινωνία. Ο καθηγητής Μικρογιαννάκης υπήρξε λαμπρός μελετητής και άριστος γνώστης της ιστοριογραφίας. Το ανώτερο του προσόν για μένα ήταν το ύφος της διδασκαλίας του και ο γοητευτικός ιστορικός του λόγος. Όταν μίλαγε, καθήλωνε το ακροατήριο του με την ρητορική του δυνότητα, με την καθαρή του άρθρωση και με την ιστορική του γνώση. Ήταν επιστήμον ο οποίος παρακολουθούσε διαρκώς την ιστοριογραφία και ανανέωνε τις γνώσεις του. Θυμάμαι σε μια εξόρμηση του σεμιναρίου μας στην Πελοπόννησο, καθόμαστε στο λεωφορείο μαζί και μου έλεγε για νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως αναφορικά προς τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Μικρογιαννάκης ήταν άνθρωπος με κριτικό νου, με συνθετική και αναλυτική ικανότητα κατά την προσέγγιση επιστημονικών προβλημάτων και είχε δική του ισχυρή άποψη πάνω στα πράγματα, την οποία προέβαλε και υποστήριζε με πιστικό τρόπο. Τον συνομιλητή του τον άκουγε, αλλά έχοντας μεγάλη αυτοπεποίθηση, λόγω γνώσεως και επιγνώσεως, ως επιτοπλίστων επέμενε στη δική του άποψη, την οποία θεμελίωνε με ισχυρά επιχειρήματα. Στο διάλειμμα ενός συνεδρίου καθίσαμε μαζί στο ίδιο τραπέζι και βάλθηκε να μου ομιλεί με το γνωστό του ύφος για κάποια έποψη της θεματικής του. Εγώ από ενός σημείου και μετά δεν τον παρακολουθούσα, χωρίς οι κινήσεις μου να του το δείχνω. Το αντελήφθη ωστόσο και με ρώτησε, «Ρε εσύ δεν με παρακολουθείς?» «Όχι», του απάντησα. «Δεν σε παρακολουθώ όπως όταν άρχισες, επειδή ανάγκη στείνε». Ήταν επίμονος όταν ήθελε να μεταδώσει κάτι το οποίο θεωρούσε σημαντικό. Ο καθηγητής Μικρογιαννάκης δεν είναι πια μαζί μας. Όλοι εμείς σε κάποια στιγμή θα είμαστε μαζί του. Ήδη ο αγαπητός φίλος Κωνσταντίνος Νιάρχος μας ανέπτυξε ορισμένες περί ιστορίας αντιλήψεις για να τιμήσει τον κεκοιμημένο ιστορικό. Μου απομένει η δυνατότητα και η ευκαιρία να συνεχίσω και να κλείσω όπως είχα αρχίσει. Το μόνο δικό μας που έχουμε στη ζωή κατά αποκλειστικότητα και που δεν μοιράζεται με κανέναν είναι ο θάνατος. Το μυστήριό του ανοιχνεύουν οι νεκροί και όσοι από τους ζωντανούς είναι εμπνευσμένοι και εμπνευστικοί. Ο πλατωνικός Σοκράτης έκλεισε το φιλοσοφικό μάθημα που έκανε στο δικαστήριο της Ηλιαίας κατά την περίφημη απολογία με τους λόγους. «Αλλά γαρίδι ώρα απιένε, εμή μεν αποθανουμένο, ημή δε διωσωμένης. Οπότεροι δε ημών έρχονται επί άμυνον πράγμα, άδειλον παντί πλην το Θεό». Και στο Φέδωνα, μετά που είπε το Κόνιον, στους κλαίοντες γοερά μαθητές του Κρήτονα και Απολλόδωρο είπε, «Και γάρα κύκοα ότι εν ευφημία χρήτε λεφτάν».
Ο Πλάτων στο Συμπόσιο και τον Φέδρο εξαίρει την ομορφιά της ζωής με την ψυχή να καρπώνεται το σωματικό και το ψυχοπνευματικό κάλλος πριν εν φιλοσοφία αυθόνο προσλάβει αστραπιαίος το απόλυτο κάλλος, ενώ στον Φέδωνα ο μέγιστος των φιλοσόφων δίνει έμφαση στον έτερο πόλο της ζωής, τον θάνατο, ο οποίος δεν είναι εχθρός της ζωής και του έρωτος, αλλά παράγων εντονότερης βίωσης της ερωτικής μυσταγωγίας. Η πλατωνική άποψη της φιλοσοφίας ως μελέτης θανάτου δεν εκφράζει μια πισιθάνατη στάση, αλλά την αντίληψη ότι τα εναντία προέρχονται εκ των εναντίων. Η ζωντανή από τους νεκρούς και η νεκρή από τους ζωντανούς, ο ύπνος από την αγρύπνια και η αγρύπνια από τον ύπνο. Στη νεότερη εποχή ο Σίγκμουντ Φρόιντ μίλησε για δύο ποικιλίες ενστίχτων μέσα μας, εκείνον της ζωής και του έρωτος και εκείνον της καταστροφής και του θανάτου, τα οποία αναμειγνύονται και διαχωρίζονται μεταξύ των. Το μίσος αντιτίθεται προς τον έρωτα, ενώ ενίοτε μετατρέπεται σε έρωτα και ο έρωτας σε μίσος. Η αγάπη του άσματος ασμάτων του Σολομώντος είναι κρατεά ως ο θάνατος, ενώ η σύντομη επιδυσγή ζωή του θεανθρώπου έδειξε ότι η αγάπη είναι ισχυρότερη του θανάτου. Κανένας δεν επέστρεψε στη ζωή μετά το θάνατό του. Στην ελληνική μυθολογία οι άλκης της λέω, αποδεχθήσαν να πεθάνει αντί του συζύγου της βασιλιά Αδμήτου, επανέρχεται στη ζωή, αφού η θυσιαστική αγάπη της συγκίνησε τους θεούς του Άδη, ενώ ο Ιησούς ανέστησε τον φίλο του Λάζαρο, την θυγατέρα του Ιαΐρου και τον γιο της χείρας της Ναΐν. Ο κορυφαίος Απόστολος των Εθνών, μια από τις φωνές του Θεού επί της γης, διέγραψε σοφά το σχήμα του κόσμου τούτου. Ο χρόνος, ο καιρός του παρόντος βίου, είναι συνεσταλμένος και λιγοστός τόσο, ώστε οι έχοντες οποιοδήποτε πράγμα σαν να μην το κατέχουν. Και οι βυθισμένοι στη θλίψη είναι σαν να μην λυπούνται, και οι χαίροντες σαν να μην έχουν χαρά, και οι έχοντες αμέτρητον πλούτο σαν να μην είναι κατοχή του. Τι σημαίνουν οι εμπνευσμένοι αυτοί λόγοι? Οι αποδίδοντες αποκλειστική βαρύτητα στην εγκόσμια ζωή ας αποφεύγουν την κατάχρηση και την υπερβολή και ας περιορίζονται στο μέτριο και το αναγκαίο. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Δηλαδή φεύγει σαν σκιά το εξωτερικό φαίνεστε του κόσμου αυτού, όπου τα πάντα είναι προς θάνατον. Οι Απόστολοι, παρατηρεί ο Παύλος, περιέφεραν κατά τις περιοδίες των της σωματικής τους οντότητα, κυκλωμένην από τον κίνδυνο του θανάτου της, κατά μίμηση της νεκρόσεως Ιησού Χριστού, προκειμένου να είναι αστραφτεροί στο φθαρτό σώμα τους η εν Θεώ ζωή. Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ υποστηρίζει ότι αν ο θάνατος μιας ύπαρξης αγαπημένης προσληφθεί ως ανεπανόρθωτη απώλεια, αυτό δεν σημαίνει συμμετοχή στην απώλεια του προσφυλούς προσώπου. Όσο και αν συνοδεύσουμε τον φίλο μας στο θάνατο του, αυτός μας ξεφεύγει αναπότρεπτα. Πράγματι, ο μελλοθάνατος, ακόμη και αν περιστοιχίζεται από όλους τους γνωστούς και τους φίλους του, πεθαίνει μόνος του. Ιδού γιατί όταν κλαίμε τους νεκρούς, στην πραγματικότητα κλαίμε για μας τους ίδιους. Μέσω της εμπειρίας της θλιβερής ανάμνησης, ο άνθρωπος βιώνει ταυτοχρόνως το θάνατο του ως εγώ που παρήλθε και την επιβίωση του ως εγώ που αναμιμνίσκεται. Την ίδια στιγμή πεθαίνει και επιβιώνει του θανάτου του. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ μίλησε για τον διαδεκτικό χαρακτήρα του πένθους, το συνιστάμενο στο να διατηρήσουμε στη ζωή αυτόν που χάθηκε, ενσωματώνοντάς τον στην εσωτερικότητά μας και στο να τον πεθάνουμε κατ' ουσίαν, αποδεχόμενοι να ζήσουμε μετά από αυτόν, αρνούμενοι να έχουμε την ίδια μοίρα. Μανώλη μου, για πρώτη φορά σε προσφωνώ κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι ή αλλιώς είναι αδύνατο να μου απαντήσεις όπως το έχεις συνήθεια. Ωστόσο, η αναφορά μου προς σε δεν θα κλείσει ούτε με το Χάιντεγκερ ούτε με το Φρόιντ. Οι σίγαρ άνθρωποι,
θα κλείσει με παύλιον λόγο ή τη θεϊκής προελεύσεως. Αυτός με εκφράζει απολύτως και αυτός σου πρέπει. Εγώ αλήθεια, δια του νόμου τον οποίον κατέβησα, πέθανα ως προς τον νόμον για να ζήσω προς δόξαν Θεού. Εγώ γάρ δια νόμου απέθανον ή να Θεό ζήσω. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, σαν πρόεδρος, ένα μονόλεπτο για τον Μανώλη τον Μικρογιαννάκη. Η φιλοσοφική σχολή στην Πανεπιστημίου Πολύ ήταν ήδη εγκατεστημένη, όχι όμως και το τμήμα φυσικής. Έτσι το τμήμα φυσικής, η μισή που ανεβήκαμε πάνω, δεν είχαμε κηλικείο. Και αναγκαζόμουν να φεύγω από το τμήμα φυσικής, να πηγαίνω στη φιλοσοφική σχολή για να πιούμε ένα καφέ. Περνάω λοιπόν από το αμφιθέατρο και βλέπω ένα αμφιθέατρο κατάμεστο. Γεμάτο και όρθιο. Λέω, ρε παιδιά, ποιος μιλάει? Μου λέει ο καθηγητής Μικρογιαννάκης. Για να ακούσουμε λιγάκι. Τι ύφος γλαφυρό ήταν αυτό. Τι ωραία ομιλία. Τι ρήτορας μεγάλος. Τι ιστορικά στοιχεία εμπεριστατωμένα. Αυτόν τον άνθρωπο, λέω, πρέπει να τον γνωρίσω. Ας είναι καλά λοιπόν ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Ωνιάτος, που κάναμε μαζί με την Εταιρεία Φιλοσοφίας και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών τα συνέδρια για κοσμολογία, φιλοσοφία ή φιλοσοφία, κοσμολογία, και ένας από τους κύριους ομιλητές, μεταξύ των άλλων, ήταν και ο Μανώλης ο Μικρογιαννάκης. Φίλε Μανώλη, σε ευχαριστούμε και να είσαι πάντα ευτυχισμένος εκεί που βρίσκεσαι. Θα μιλήσει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος για ένα πεντάλεπτο και θα κλείσει ο αδελφός του Μανώλη του Μικρογιαννάκη, ο κύριος Μικρογιαννάκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να συγχαρώ τον πρόεδρο της Φιλοσοφικής Εταιρείας, τον κύριο Νιάρχο, για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να κάνει πρώτος το φιλολογικό μνημόσυνο προς τιμήν του μεγάλου εκλειπώντος του Μικρογιαννάκη. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο φιλολογικό μνημόσυνο στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός ήδη το Μάρτιο. Και εκεί βεβαίως θα είναι πιο εμπεριστατωμένο και θα καλέσουμε από τώρα την Προσωπική Εταιρεία και τον κύριο Θεοδοσίου και όλους όσους μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό το συμπόσιο, γιατί περί συμπόσιου θα πρόκειται, ιστορικότητας και επιστημοσύνης. Πρέπει να πω ότι δεν έχω συμφιλειωθεί ακόμα με την ιδέα ότι ο Μικρογιαννάκης, ο αείμνηστος καθηγητής, έφυγε. Γιατί τέσσερις μέρες πριν από την απώλειά του, παρουσιάζαμε μαζί το διάλογο των μιλίων και τον πολιτικό ρεαλισμό στο Θουκυδίδη. Και αυτό το λέω γιατί ο Θουκυδίδης ήταν η ιδιαίτερη αγάπη του Μικρογιαννάκη. Άκουγα προηγουμένως την ανάλυση του κυρίου Νιάρχου να λέει ότι η ιστορία, όπως έλεγε ένας Ευρωπαίος ιστορικός, είναι αυτή η οποία συνδέει το παρελθόν με το παρόν και με το μέλλον. Πρέπει να πούμε ότι αυτός που πρώτος έθεσε αυτό το λίθο στην έρευνα την ιστορική ήταν ο Θουκυδίδης. Για το Θουκυδίδη, σε αντίθεση με τον Ηρόδοτο, η ιστορία δεν ασχολείται με τα παρελθοντικά γεγονότα, με τα γεγονότα αυτά που είναι γεγονότα. Είναι πράξη του παρελθόντος. Για να μην τα ξεχάσουν οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, για να αποτελέσουν πρότυπο στους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά η ιστορία προσεγγίζεται με επιστημονική ανάλυση, δηλαδή με τις αφορμές και με τα αίτια, αυτός που είναι η επιστημονική ανάλυση, και οπωσδήποτε με απομάκρυνση από κάθε μεταφυσική αιτιολογία στην εξέλιξη των γεγονότων, αναλύοντας δηλαδή την ανθρωπίνη δράση μέσα στα γεγονότα, μόνο και μόνο γιατί τα γεγονότα αυτά καθεαυτά μπορεί να είναι επανάληπτα, το γεγονός ότι μπήκετε εδώ και μια ώρα εδώ δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Το γεγονός όμως ότι θα συνεχιστούν οι διαλέξεις θα επαναληφθεί πολλές φορές μέσα στους ίδιους. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από το ανεπανάληπτο γεγονός έχουμε μία μόνη επαναληψιμότητα των γεγονότων. Γιατί σταθερός παράγοντας σε όλα τα γεγονότα παραμένει ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το συνεισέφερε ο Θουκυδίδης. Έχουμε μια νέα φιλοσοφία και ένα νέο ιστορικό διδακτισμό. Όχι απλό διδακτισμό του τύπου ιστορία, μαγίστρα, βίτε, όχι αυτού του απλού τύπου, αλλά ενός πολυσύνθετου τύπου που σημαίνει ανάλυση των γεγονότων για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τις δυνάμεις που κρύβονται στο βάθος και που επηρεάζουν τα γεγονότα. Για να
μην μακρηγορώ, πρέπει να πούμε ότι ο Θουκυδίδης ανδρώθηκε σε ένα πνευματικό κλίμα, το οποίο η περιπλεκτή δημοκρατία οδήγησε σε πολύ μεγάλη έξαρση. Ήταν το πνευματικό κλίμα της σοφιστικής. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχαν νέες στάσεις στη φιλοσοφία. Ο Μικρογιαννάκης λοιπόν ασχολείται συνέχεια με τον Θουκυδίδη. Έδινε διαλέξεις συνεχώς. Και πρέπει να πούμε ότι καινοτομούσε. Όταν υπήρξε κοσμήτωρας στη σχολή και πρόεδρος τμήματος, είχε διοργανώσει ένα συνέδριο κοσμητώρων της Ευρώπης κατά τον Προέδρο Τμήματων για να δώσει κοινές κατευθύνσεις στην παιδεία και στην έρευνα. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι είχε συνεισφέρει στην διάδοση των ελληνικών γραμμάτων με ίδρυση διαφόρων εδρών ιστορίας και ελληνικής γλώσσας στην Ταϊπέη, στην Ταϊβάν, στην Ινδία και αλλού. Αυτή έπρεπε να ήταν η πρώτιστη αποστολή του Υπουργείου Παιδείας και όχι η αργίστρωσή του πίσω από πομφόλιγες τύπου επιστροφή Ελληνίων Μαρμάρων, γιατί αυτό αποτελεί σύνθημα. Ο Μικρογιαννάκης δεν έμενε στα συνθήματα, έμενε στην πραγματική πολιτιστική πολιτική, που είναι άγνωστη δυστυχώς στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν τιμούμε τον Μικρογιαννάκη για τη μεγάλη του προσφορά στην επιστήμη. Σας ευχαριστώ θερμά. Μέχρι όπου έρθει ο αδερφός του, του καθηγητού, ήθελα να σας γνωρίσω ότι, παρακαλώ, ότι το προσευχές στεύχος του Διεθνούς Φιλοσοφικού Περιοδικού ή της Διεθνούς Επιθεωρήσεως, ο Σωκράτης, που ο καθηγητής Μικρογιαννάκης ήταν εκ των ονομαθετών, έδωσε το όνομα και έχει δώσει και αποσπάσματα από τους αρχαίους που τυπώνονται στο περιοδικό Σωκράτης, όλες οι μελέτες, όλα τα άρθρα θα είναι αφιερωμένα στον καθηγητή Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη. Το προσεχές στεύχος του περιοδικού Σωκράτης που θα κυκλοφορηθεί, δεν θα κυκλοφορήσει, δεν περπατάει, θα κυκλοφορηθεί, Ιαν προσεχώς, ο κύριος Καλαχάνης, ο Κώστας είναι εδώ να έρθει μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον κύριο Ακαδημαϊκό, αν και έφυγε, δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ όλους τους συντελέσσανες και εσάς, κύριε Γιάννη. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πω πολλά λόγια. Ταλακωνίζει μου, λέει, μου έμαθε ο αδερφός μου, από τότε που ήμουν ανήπιο, εστίχη φιλοσοφία. Και πράγματι, δεν θα κάνω καθόλου κατάχρηση, ούτε θα προσθέσω τίποτα, ούτε θα αφαιρέσω. Τα αφήνω όλα στους επιστήμονες, στους τωρινούς που είναι ανάξι, μπαίνω για πρώτη φορά στο ακαδημαϊκό χώρο και είμαι συγκινημένος και για την απώλεια του αδερφού μου, αλλά είστε πανάξι όλοι και οι μέλλοντες θα είναι πανάξι, παρά τα τροτά που κάνω στην παιδεία και τα βλέπουμε όλοι. Είναι δυστύχημα αυτό να χαλάμε την τόσο ωραία γλώσσα μας. Παρεμπιπτόντας το λέω αυτό, αφού για τον αδερφό μου μιλάμε, που επίσης αγαπούσε τη γλώσσα όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Από την υπηρετική του ηλικία ήταν τόσο τέλειος που νόμιζα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σαν αυτόν. Εν χάρες παραστάσεις. Γιατί ως από την ηλικία των 3,5 ετών που χάσαμε τον πατέρα και τους δύο παππούδες από τους κατακτητάς. Έμεινε λοιπόν αυτός να είναι πατέρας και το λέω και το τονίζω και το τόνισα και στον επικέδιο λόγο του λόγου μου, ότι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, 80 ετών ακριβώς, νιώθω ορφανός, τετάρφανος, που έχασα τον πατέρα. Τον πατέρα που σκοτώθηκε και στους ουρανούς, έτσι μου λέει η κρυκτή μάνα, ευτέρπη να αναφέρουμε και το όνομά της. Γιατί πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μια εκλεκτή προσωπικότητα. Όπως των πατέρων της Εκκλησίας μας, η Ανθούσα, η Ενέργεια και η Ιωτέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω πολλά, βέβαια, δεν θα με χρονολογήσω. Αλλά με συνέχεια η συγκίνηση ότι όλα αυτά που είπατε είναι λίγα μπροστά στη δόξα που έχει στον ουρανό. Γιατί αυτός δόξασε και το Θεό. Ήταν άριστος μουσικός. Αυτός με μάθε τη μουσική. Χωρίς να μάθω νότες, ακουστικά. Λοιπόν, η δόξα του ουρανού είναι ασύλλητη. Α, ο οφθαλμός σου κείδε και ου σου κύκουσε και
και καρδία του ανθρώπου που κανέβει. Άι, τι μας είναι ο Θεός, της αγαπός είναι αυτόν. Αγαπούσε τον Θεό με τον τρόπο τον δικό του. Εγώ του έλεγα μάλλον να το ομολογήσω. Αυτός του έκρυβε. Επιμελώς και καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε με αυτή την κοινωνία που ζούμε σήμερα και όλοι την αποτελούμε και βάζουμε το λιθαράκι μας. Σκοπός μου ήταν να πω βέβαια για τα παιδικά του χρόνια, αλλά εξόνυχος το λέοντας γνώσεις. Αυτός το έλεγε. Από αυτό είμαι τα γράμματα. Από κανένα άλλο δάσκαλο. Και είμαι ευτυχής που είχα αυτό το δάσκαλο. Και να τον έχεις αυτό το δάσκαλο από τα νηπιακά σου χρόνια. Από τότε που ένιωσα το κόσμο αυτό, τα πρώτα ιστορικά μάτια ήταν το αδερφό. Και ήταν με όλη τη σημασία της λέξεως. Όταν έβλεπε την επιτυχία μου, χαιρόταν πιο πολύ από αυτό. Η χαρά του ήταν τόσο που εγώ, αφιλότιμος όπως ήμουνα, και ντεμπέλης, με συγχωρείτε τη φράση, έτσι, φιλοτιμόμουν να φτάσω τον αδερφό. Πού να φτάσεις τέτοιο ύψος. Ήμουνα ο αδερφός του Μανώλη. Και θα σας πω, μόλις πήγα στο γυμνάσιο, θα το πω, ήθελα να μην το πω, αλλά είναι προσωπικό, αλλά δεν πειράζει. Για να καταλάβετε, ήταν 700 μαθητές, σκεφτείτε τώρα και δεν έχετε 10-20 το γυμνάσιο αυτό, ντόπιος. Κάθε μαθητής ερχόταν και μου έλεγε στην κριτική διάλεκτο που την ξέρω άριστα. Έτσα καλός μαθητής είσαι και εσύ σαν τον αδερφό σου. Έτσα καλός μαθητής, όλοι, κάθε κανένας που με πλησίαζε, με τα κοντά παντελωμάκια, έτσα καλός μαθητής είσαι και εσύ. Του έλεγα, έτσα καλός μαθητής θα μου πεις τώρα. Και πράγματι, και καθηγητή ακόμα, ελειπόταν διότι δεν μπορούσα να το βάλουν 21. Έκανε δύο ομιλίες για την ατομική ενέργεια, στην 7η τάξη του γυμνασίου, για το ζωρό Κιουρί. Και εγώ καμάρωνα μικρός, να μιλάει ο αδερφός μου σε όλους 27 καθηγητάς, να τους αντικαθιστά όλους από μαθητής. Όταν του είπε ότι ο υποδιευθυντής ότι θα μιλήσει ένας μαθητής, αυτός το κατάλαβε την οξύνειά του και λέει καθηγητής κύριε καθηγητά, μαθητής κύριε καθηγητά. Όχι. Και το παραδέχτηκε. Λέει, δεν είναι προετοιμασμένη. Πόση ώρα θέλει για να ετοιμαστεί, είναι μισή ώρα. Και μίλησε, συγκεντρώθηκε όλο το γυμνάσιο, 600-700 μαθητέ, και ομίλησε. Και επικρατούσε αυτή η ησυχία που επικρατεί τώρα. Γιατί χάρη στον αδερφό μου αυτόν. Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε τέτοιο αδερφό και το χάρισε και σε εσάς. Αδερφός, αδερφού βοηθούμενος, ως πόλη σωτηρά. Αδερφός τον αδερφό του βοηθεί και αγαπά, αυτό έλεγε. Δεν κατηγορεί, δεν βλάπτει, δεν υβρίζει, δεν χτυπά. Να σε διακρίνει, λέει, η τάξη, η αξιοπρέπεια, σεβασμός, η αγάπη και η συνέπεια. Ήταν εύκολο να τα μάθω εγώ, που δεν ήξερα τίποτα άλλο. Αυτά που μου έβαζε, καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή που του αποδώσετε τιμές, που δεν αποδίδεται σε ήρωες των πολεμικών γεγονότων, το αποδώσετε τιμή ενός λεπτού σιγή, παρακαλούσα τον Θεό να στείλει βάλσαμο και παρηγοριά, τόσο σε μένα όσο και στους συγγενείς. Έχουμε και εδώ τη δασκάλα, την ανιψιά μου, καλό μου αδερφό, την Γόρη, και την εγγονή του Μανώλη, η Ξανθήπη. Έτσι δεν είναι η Ξανθήπη. Σήκω δασκάλα μας και από τον Ναι. Σήκω, αξίζει τον κόπο να δει, γιατί και δασκάλα παρόδευσε και έγινε πανεπιστημιακή από απλή δασκάλα. Χάρη στις αρχές. Εντάξει, λοιπόν, να συγχωρείτε. Να Ναι, όχι, νομίζω έβγαλε η άλλα λυκιά, δεν χρειάζεται περισσότερο. Νομίζω ευσύνοτα λέγονται όλα τούτα για κάποιον τεχνιότα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και επιφυλασσόμαστε και σε φιλολογικό μνημόσυνο όπως ελέγχει να ακουστούν περισσότερα και πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ.
φύγετε, σας παρακαλούμε να πούμε ότι η επόμενη μας συνάντηση είναι στις 9 Μαρτίου με προσκεκλημένο τον καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Μάνο Δανέζη, και επίσης ότι το Σάββατο αυτό, 11 με 1, θα ξεκινήσουμε τους φιλοσοφικούς περιπάτους στην Ακαδημία του Πλάτωνος. Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει 4 στο Λύκειο του Αριστοτέλους. Τώρα ξεκινάμε την μία σειρά στην Ακαδημία του Πλάτωνος με τον κύριο Κωνσταντίνο Νιάρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Καλαχάνη και την κυρία Δέσποινα Αθηνά Πόταρη. 11 η ώρα συνάντηση στην Ακαδημία του Πλάτωνος, στην είσοδο ακριβώς του Άλσους. Θα βρεθούμε στην είσοδο του Άλσους. Θα περιλαμβάνει αυτή η πρώτη συνάντηση ένα πρώτο μέρος με περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο με 2 αρχαιολόγους από την εφορία της πόλεως των Αθηνών, υπευθύνους για την Ακαδημία, και κατόπιν θα ξεκινήσουμε το φιλοσοφικό σεμινάριο. Αυτό το Σάββατο το θέμα μας ξεκινάμε με την πολιτεία του Πλάτωνος. Βεβαίως στην επόμενη συνάντηση πάλι θα συνεχίσουμε με την πολιτεία, δεν θα προλάβουμε αυτή τη φορά να ολοκληρώσουμε όπως αντιλαμβάνεστε, και για τα υπόλοιπα θέματα θα τα λέμε στην πορεία. Έξω σας έχω ένα χαρτί, όποιος δεν ενημερώνεται να μας αφήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση για να λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις. Ευχαριστώ.